Μπαλόνια και επτάμενα αντικείμενα πάνω από τον Αμερικανικό και τον Καναδικό εναέριο χώρο έχουν προκαλέσει διπλωματική ένταση αλλά και ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Όπως συμβαίνει και στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκαν στο επίκεντρο με την Ουάσιγκτον να λέει πως το μπαλόνι που κατέριψε ήταν κατασκοπευτικό και το Πεκίνο να κάνει λόγο για μετεωρολογική κατασκευή. Αν και δεν έχουν γίνει πολλές λεπτομέρειες γνωστές, το μόνο σίγουρο είναι πως το μπαλόνι βρισκόταν στη στρατόσφαιρα. Αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και η Κίνα, η Γαλλία και πιθανόν η Ρωσία και κάποιες άλλες μεγάλες χώρες πραγματοποιούν έρευνες για να αναπτύξουν νέα όπλα που τα αποκαλούμε υπερηχητικά νεμόπτερα. Αυτά τα μηχανήματα θα πετούν κατά κύριο λόγο στη στρατόσφαιρα, γνωρίζοντας πως δεν έχουμε πολλά στοιχεία για τη στρατόσφαιρα και τη σύνθεσή της σε σχέση με τους ανέμους που κυκλοφορούν. Συνεπώς, μήπως το μπαλόνι ήταν μια συσκευή ανίχνευσης με την αποστολή να βρει ένα στρατηγικό σημείο στη στρατόσφαιρα, ένα σημείο όπου κάθε πολεμικό όπλο θα είναι δύσκολο να αναχαιτιστεί. Αυτή η περιοχή της ατμόσφαιρας είναι πάνω από το σημείο που πετούν τα αεροσκάφη και κάτω από το διάστημα. Είναι περιοχή που δεν την γνωρίζουμε καλά. Σε κάθε περίπτωση, οι θεωρίες είναι πολλές, ακόμα και ακραίες. Γι' αυτό και ο Λευκός Οίκος αναγκάστηκε να διαψεύσει ότι τα μπαλόνια ήταν εξωγήινης προέλευσης, με την Καρίν Ζανπιέρ να σχολιάζει με χαρακτηριστικό τρόπο τη θεωρία περί εξωγήινων. Και εμένα μου αρέσει η ταινία «Η τι ο εξωγήινος», αλλά μέχρι εκεί.